Πάμε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε την κυρία Παλάζη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού. Καθώς ο Δήμος μας συμμετέχει στην 7η Art Θεσσαλονίκη με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Παλάζη, τι κάνετε? Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Έχει προηγηθεί ένα τετραήμερο, ναι, με πάρα πολύ τέχνη, mm-hmm, και έτσι θα μου επιτρέψετε να μεταφέρω το καμάρι της συμμετοχής του Δήμου Σερών σε μια έκθεση που φέτος έχω την εντύπωση ότι συγκέντρωσε το περισσότερο κόσμο από ποτέ. Ναι. Είναι μια έκθεση λοιπόν που γίνεται κάθε χρόνο, είναι έκθεση έργων τέχνης, φιλοξενούν την γκαλερί ως επιτοπλίστων και από ιδιώτες αλλά και από μουσεία. Ναι. Φέτος λοιπόν είχε πάρα πολλούς εκθέτες, πολλές σε χώρες που συμμετείχαν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο κοινό, οι οποίοι είναι άνθρωποι που αγαπούν την τέχνη αλλά και άνθρωποι που είναι συλλέκτες, αγοράζουν δηλαδή έργα τέχνη. Mm-hmm. Και φέτος λοιπόν το περίπτερο που φτιάξαμε με το Δήμο Σερών συγκέντρωσε, προσέλκυσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπήρχαν άνθρωποι που ήρθαν, αγνοούσαν την ύπαρξη της πινακοθήκης και θεώρησαν λοιπόν μια καλή ευκαιρία αυτό που είδαν, το οποίο το διαφημίζαμε και με ένα έντυπο που φτιάξαμε ειδικά για αυτό το σκοπό, ναι, ενημερωτικό, mm-hmm, μια καλή ευκαιρία να επισκεφτούν την πόλη μας και να συνδυάσουν μια επίσκεψη σε ένα μουσείο, το οποίο μάλιστα δεν έχει και είσοδο, είναι δωρεάν για το κοινό, και ταυτόχρονα να επισκεφτούν και την πόλη μας, ιδίως για τις πόλεις της Βορείου Ελλάδος. Κοιτάτε τώρα, για τους λάτρεις, είμαστε πάρα πολύ κοντά για να μας επισκεφθούν, ναι, και να δούνε. Όντως. Το μουσείο μας λειτουργεί όμως αρκετές ώρες, έτσι ώστε να καλύψει. Όχι μόνο, πρωί, απόγευμα και Σάββατο. Ωραία. Ένα είναι αυτό. Δηλαδή, ναι, το εύρος των ωρών που είναι ανοιχτό, mm-hmm, δίνει τη δυνατότητα. Αλλά ακόμα και αν κάποιος πραγματοποιεί μια επίσκεψη τουριστική και θέλει να κλείσει ένα ραντεβού για να επισκεφτεί εντός μιας συγκεκριμένης ζώνης ώρας, κατόπιν συνεννόησης, το έχουμε κάνει, γι' αυτό σας το λέω. Ωραία. Γίνεται και αυτό. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Γίνεται και αυτό. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση, ναι, είναι ότι συνάντησα και ανθρώπους οι οποίοι έχουν έργα του Κωνσταντίνου Ξενάκη, mm-hmm, οι ίδιοι ως συλλέκτες χρόνων, και προθυμοποιήθηκαν να μας ενημερώσουν έτσι ώστε να φτιάξουμε ένα κατάλογο, ένα πλήρη κατάλογο των έργων του καλλιτέχνη. Προθυμοποιήθηκαν λοιπόν να μας δώσουν την άδεια να φωτογραφίσουμε τα έργα που έχουν στις ιδιωτικές συλλογές τους και να φτιάξουμε έτσι ένα ακούγεται κατάλογο. Πολύ ωραίο αυτό, όντως πολύ, ναι, ωραίο. Με το μουσείο τελειώσαμε με κάποιες εκκρεμότητες που είχαμε, κυρία Παλάζη? Με τον κλιματισμό, τη θέρμανση, γιατί... Πώς? Να πούμε, να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο, mm-hmm, που μας ακούει. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε είναι ένα κόσμο μας στην πόλη. Και θα πρέπει λίγο και να δίνουμε τα εύσημα στους ανθρώπους που δούλεψαν γι' αυτό. Έτσι. Οι δημοτικές αρχές διαδέχουν τη μία την άλλη, αλλά πάντοτε για να φτιαχτεί κάτι τόσο μεγάλο κάποιος πρέπει να το έχει ρωματιστεί. Ναι. Οπότε να μην παραλείψουμε να πούμε λοιπόν ότι αυτό το έργο το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ίντερεκ, mm-hmm, ξεκίνησε από τη δημαρχία του Πέτρου Αγγελίδη. Ναι. Αυτός επένδυσε σε αυτό, ενέπλεξε το Δήμο σε μια διαδικασία διεκδίκησης χρηματοδότησης. Αυτή η διαδικασία δεν ήταν απλή, αυτά δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη, γιατί χρειάστηκε επανειλημμένες προσπάθειες για να καταφέρουν τελικά να ενταχθεί το έργο αυτό στο Ίντερ και να κατασκευαστεί αυτή η πινακοθήκη σύγχρονης τέχνης και ταυτόχρονα η Σεραίων Πολιτεία κατάφερε να εξασφαλίσει τη συνένεση του καλλιτέχνη προκειμένου να δωρήσει αυτούς τους πίνακες ώστε να δημιουργηθεί. Θαρώ ότι το αίτημα υπήρχε, το ζήτημα υπήρχε, απλά θα έπρεπε, ναι, να βρούμε τη στέγη. Και εκεί διεκδικήσαμε από το Ίντερεκ, το πήραμε, ναι, και τελικά τα στεγάσαμε τα έργα αυτά. Έτσι δεν είναι? Το οποίο βέβαια, επειδή πρέπει να είμαστε δίκαιοι, αυτό η χρηματοδότηση από το Ίντερεκ δεν ήταν αρκετή για να ανοίξει ένα μουσείο, γιατί πέρα από την κατασκευή και το κόστος της δημιουργίας του κτηρίου, έπρεπε να φτιαχτεί και μια μουσιολογική μελέτη να χρηματοδοτηθεί, η οποία δεν είχε προβληθεί αρχικά στο Ίντερεκ. Αυτό λοιπόν έγινε επί δημοτικής αρχής του κυρίου Χρυσάφη,
Ναι. Χρηματοδοτήθηκε αυτή η μουσιολογική μελέτη και έτσι ξεκίνησε το στήσιμο του μουσείου και έγιναν τα εγγένεια όπως τα θυμάστε. Ωραία. Από εκεί και πέρα τώρα ένα μεγάλο στοίχημα αναφορικά με τη συγκεκριμένη πινακοθήκη, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης, είναι να γίνει μουσείο ενταγμένο στα μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Όχι, όχι, άλλο αυτή λέω. Ώρα... Άλλο λέω. Αυτό είναι η εξέλιξη και το καταλαβαίνουμε και αυτή είναι η πορεία. Όμως, με ένα θέμα θέρμανσης, με ένα θέμα ψήξης, με ένα θέμα ίντερνετ, με ένα θέμα κάμερας, με, τελειώσαμε με αυτά, είμαστε εντάξει με αυτά. Τα έχουμε δρομολογήσει αυτά, ναι. Γιατί πραγματικά είναι προβλήματα που σχετίζονται με την λειτουργία του κτηρίου και ναι. Είναι πολλά, γιατί όπως τα παρεθνείτε, ναι. Τα οποία ουσιαστικά αυτό που συζητάμε, που δρομολογούμε τώρα με την Δήμαρχο, την κυρία Βαρβάρα Μικλιάγκα, είναι ακριβώς να... Υπάρχει πλέον μέσα στον κωδικό του Δήμου ένα συγκεκριμένο κονδύλι, το οποίο να μην είναι ευκαιριακό, περιστασιακό, δηλαδή τώρα τόσα, μετά άλλα τόσα μπαλώματα, να αφορά τη λειτουργία του μουσείου, μέχρι το μουσείο να αρχίσει να έχει και δικούς του πόρους, γιατί αυτή την ώρα δεν έχει κανένα. Να έχει δικούς του πόρους, δηλαδή. Ναι, θα βάλετε εισιτήριο, τι. Να υπάρχει, ναι, να μπει εισιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία, και να μπει και ένα πολιτήριο. Πολιτήριο. Τι πολιτήριο? Όπως πολιτήριο εννοώ το να υπάρχει δυνατότητα κάποιος επισκέπτης να παίρνει ένα αντικείμενο, όπως πηγαίνουμε σε όλα τα μουσεία και υπάρχει πολιτήριο στην είσοδο που υπάρχουν... Κάτι σαν σουβενίρ, ας το πούμε. Ακριβώς. Α, ναι. Μπράβο. Ναι, γιατί προς το παρόν φοβήθηκα να σας πω την αλήθεια. Ναι, πολιτήριο, ναι. Που το είπα, ίσως δεν το καταλάβατε. Ναι, αλλά... ναι, έτσι είναι, έτσι είναι, εντάξει. Έτσι λέγεται όμως, έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται, λοιπόν. Έχετε δίκιο. Το σουβενίρ ναι. Περισσότερο σε ενθύμιο ή τέλος πάντων κάτι ακόμα. Λοιπόν, κάτι να πουλάμε εκεί, για να βοηθηθούμε στα οικονομικά. Τώρα θα φέρετε λίγο στο μυαλό σας όταν πάμε σε ένα μουσείο που έχει είσοδο, είναι οργανωμένο κτλ. Υπάρχει δυνατότητα να πάρει κανείς από ένα mouse pad για το ποντίκι του πολιτή μέχρι ένα αντίγραφο σε χαρτόνι, μια αφίσα, μια κούπα, σωστά, ένα κόσμημα. Σωστά, ναι. Και αυτό θέλει δουλειά. Αυτά εννοώ ότι είναι πηγές εσόδων, πράγμα το οποίο όμως προϋποθέτει αφενός να τελειώσει όλη η δέσμευση που... Εσείς ολοκληρώστε το, γιατί κάτι δεν πήγε καλά με το ίντερνετ, τέλος πάντων κάτι δεν πήγε καλά στην όλη ιστορία. Δεν μπορεί δηλαδή το ίντερνετ να χρηματοδοτεί κάτι το οποίο δεν είχε μετά την μελέτη μέσα. Όχι, μετά όχι, δεν ακούστε, έχει την... Τι. Ακούστε πώς είναι. Το ίντερνετ είχε ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων, στο οποίο αρχικά δεν είχε προβλεφθεί η μουσιολογική δαπάνη. Είναι δυνατόν. Θεωρούσαν ότι θα προκύψει κάποιο ποσό μέσα από την έκπτωση του έργου και θα μπορέσει να από εκεί να προκύψει. Αλλά δεν προέκυψε από την έκπτωση. Αλλά δεν προέκυψε, ακριβώς. Μην ξεχνάτε, μην ξεχνάτε ότι έγινε ο κορονοϊός, οπότε έπρεπε να χρησιμοποιηθούν ποσά, αναζητήθηκαν από παντού, σε όλη την επικράτεια, δεν μιλάω για το Δήμο Σερών, σε όλη την επικράτεια, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε εκείνη την ώρα, εκείνη τη χρονική στιγμή, άλλη πηγή χρηματοδότησης, οπότε και αυτό θα πρέπει να τα λέμε, όπως είπα για τη Δημοτική Αρχή του Πέτρου Αγγελίδη που πήρε την πρωτοβουλία, έτσι λοιπόν πρέπει να πω ότι αυτό το ποσό το οποίο ήταν σημαντικό, μεγάλου ύψους, για τη μουσιολογική μελέτη έγινε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Το δικό μας χρέος αυτή τη στιγμή δεν είναι απλώς να το λειτουργήσουμε, αλλά... Αφενός να κάνουμε τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να ενταχθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού μόλις λήξει η περίοδος που είναι ακόμα στο ίντερνετ και ταυτόχρονα να κάνουμε βιώσιμη τη λειτουργία του προσπαθώντας να βρούμε πόρους. Προσέξτε καταρχάς να έχουμε τα έργα μέσα, διότι αν έχουμε θέμα με την ψήξη, αν έχουμε θέμα με την θέρμανση, αν δεν έχουμε ίντερνετ για να λειτουργούν οι κάμερες, αν δεν έχουμε κάμερες, αν δεν έχουμε το ένα, αν δεν έχουμε το άλλο. Δύσκολη λειτουργία και στο σημείο που είναι και είναι και μόνο του το έρμο αυτό το μουσείο, έτσι. Τα αφήσαμε και μόνο του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Ο σκοπός είναι να αποτελέσει τον πυρήνα λοιπόν. Μιας ομάδας κτηρίων που έχουν συγκεκριμένη
δράση στόχευση ως προς τον πολιτισμό και να δημιουργηθεί ένα πολιτιστικό πάρκο. Μακάρι λοιπόν να το δούμε αυτό να γίνεται πολύ πολύ γρήγορα. Μακάρι. Γιατί ώρα πάντως, επειδή καλά είναι και τα μεγάλα, αλλά είναι πολύ σημαντικά και τα μικρά, αυτό που θέλω να μείνει στον κόσμο από την κουβέντα είναι ότι έχουμε λοιπόν, ίσως δεν εκτιμούν την τέχνη στον ίδιο βαθμό όλοι οι άνθρωποι. Είναι όμως κάτι για το οποίο ακούγεται η πόλη, μπορεί να γίνει πόλος έλξης. Και είναι σημαντικό λοιπόν, γιατί καμιά φορά γκρινιάζουμε πολύ. Ναι, απλά ξέρετε, μάλλον και οι ίδιοι οι Σεραίοι δεν ξέρουν την ύπαρξη αυτού του μουσείου. Δεν ξέρω πώς τα καταφέραμε. Όχι ότι δεν έχουμε λάτρεις. Έχουμε λάτρεις. Απλά κάτι έχει συμβεί τώρα. Κάπου κολλάει το ζήτημα. Γι' αυτό σας ρώτησα και για τις ώρες λειτουργίας. Στην κατεύθυνση λοιπόν δουλεύουμε με τα σχολεία. Γιατί τα σχολεία είμαστε και εμείς ενήλικες, κύριε Παλάζη μου. Ναι. Για να κατανοήσει κανείς όμως αυτό που βλέπει, χρειάζεται να εκπαιδευτεί σε αυτό. Έτσι, και κυρίως και στην περίπτωση των έργων τέχνης, το πιστεύω ακράδαντα ότι χρειάζεται κανείς να ευαισθητοποιηθεί ώστε να κατανοεί. Αν αρχίσει να κατανοεί, να εκτιμάει κιόλας. Οπότε ναι, έχετε δίκιο. Έχουμε ευθύνη. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τους ενήλικες, όχι μόνο τα μικρά παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να εκτιμούν αυτό που έχουμε. Και αυτό που έχουμε λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Ένα μορφηματικό μουσείο και είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Σας ευχαριστώ, κυρία Παλάζη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.